να πούμε ότι ανέβηκε αντιπροσωπεία πάνω, να πούμε τι είπαμε και ποιες ήταν οι απαντήσεις. Καταρχήν, να γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα συγκεντρωμένοι ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όλους μας, εκπροσώπους φορέων, εργαζόμενους, κάποιοι που χάσανε τα μεροκάματά τους για να είναι σήμερα εδώ, και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα, με συνδικαλιστικές άδειες κτλ. Αποτελεί μεγάλη πρόκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας του κυρίου Δάσκου. Μεγάλη πρόκληση το ότι έλειπε. Ενώ ήταν το ορισμένο ραντεβού, ήταν σε επικοινωνία, γνώριζε ότι θα είμαστε εδώ πέρα φορείς και παρόλα αυτά επέλεξε να λείπει. Να γνωρίζει ότι θα τον βρούμε, θα τον ξετρυπώσουμε. Αυτά δεν περνάνε. Να πούμε επίσης το εξής, ότι η συνάντηση έγινε με τον αναπληρωτή του. Μεταφέραμε ότι η σημερινή κινητοποίηση γίνεται στα πλαίσια της απόφασης συγκέντρωσης των σωματείων που είχε πραγματοποιηθεί εδώ πέρα στη Χαλκίδα και ήταν συγκέντρωση σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για μέτρα για την πανδημία, ενάντια στην ακρίβεια για άλλα αιτήματα που καταδικάζει ουσιαστικά το σημερινό χάλι το οποίο όλοι μας βιώνουμε. Μία πλευρά λοιπόν άρχισε και την κατάσταση στα σχολεία, τα οποία ζητάμε να πάρουν μέτρα, δεν φτάνει που είναι στο χάλι το οποίο όλοι γνωρίζουμε, αλλά μέσα στην πανδημία δεν πήρανε κανένα μέτρο και συνεχίζει και θερκεύει αυτό το χάλι και μάλιστα δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά διώκουν και εκπαιδευτικούς που δεν βάλανε το λιθαράκι τους, γιατί έχει μεγάλη σημασία, που δεν βάλανε το λιθαράκι τους να κάνουν ακόμα χειρότερη την κατάσταση. Γι' αυτό διώκονται οι συνάδελφοι, για να το γνωρίσουμε πάρα, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν μας θέλει απλά να υποστούμε αυτή την πολιτική την οποία εφαρμόζει, την αντεργατική, την αντιλαϊκή, την αντιεκπαιδευτική, αλλά η κυβέρνηση μας θέλει και να γίνουμε πρόθυμοι να την υλοποιήσουμε. Τους λέμε δεν θα περάσει, θα μας βρίσκουν απέναντι και σε αυτές τις διώξεις, αλλά και συνολικά σε όλες τις πλευρές της ζωής μας που θα την υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια για να μπορέσει να γίνει έτσι όπως έπρεπε να είναι το 2022. Προσθέθηκε λοιπόν ο αναπληρωτής διευθυντής, ο οποίος δήλωσε ότι θα μεταφέρει, αλλά όπως του είπαμε, ο λαός λέει δύο πράγματα. Όταν δεν θέλεις να λύσεις ένα ζήτημα, φτιάξει μια επιτροπή ή δηλώνεις ότι θα το μεταφέρεις. Έτσι. Και εμείς δεν θέλουμε μεταφορά το τι είπαμε, θέλουμε θέση, γιατί είναι εκπαιδευτικών θεμάτων. Και είναι απαράδεκτο και ο ίδιος να δηλώνει ότι δεν ξέρει τι διωκόμενοι, που είναι πασίγνωστοι όχι μόνο στην περιοχή και στον Λιβανό νομό, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, και δράστης και όχι μόνο. Και επίσης, επειδή δεν ήξερε και επειδή δεν έπαιρνε θέση, γιατί αρνήθηκε να πάρει θέση, του λέμε είστε αναπληρωτής. Δεν μπορεί να μην σας συμβουλεύετε. Πέστε τι θα του εισηγηθείτε, τι θα πείτε. Δεν παίρνω θέση. Αλλά στη συνέχεια, η διωκόμενη είπε ότι έπρεπε να γνωρίζει το δημοσιογραφικό κώδικα και δεν βρέθηκε ρε παιδιά ένας να την συμβουλεύσει ότι ο δημοσιογραφικός κώδικας λέει σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς μην ομιλείτε. Δεν το είπε το πολιτικό λόγο. Άρα δηλαδή τι μας είπε, ότι κακώς οι συνάδελφοι εκεί στο σχολείο δεν προ... συναδέλφοι σας ζήτησαν κεφάλι, έπρεπε να δεχτούν τα αντιλαϊκά μέτρα, τις συνδείξεις, τις υπονέσεις, τις διασφαλίσεις όπως τις λένε. Δηλαδή έπρεπε να εξαφανίσουν παιδιά, έτσι, και να κάνουν αυτό που τους ζητούσε η διοίκηση. Αφού δεν το κάνανε, δεν γίνεται από εδώ και πέρα, πρέπει να ακολουθεί στη διαδικασία. Δηλαδή στην ουσία και όταν πληρωτής διευθυντής πήρε θέση. Και συμφώνησε με την ταφική εδώ και εννοείται δεν περιμένει κάτι άλλο. Δήλωσε επίσης ότι έγινε εδώ και 1,5 μήνα ο φάκελος έχει φύγει και έχει πάει στη Λαμία και ότι θα εκδικαστεί. Καμία διάθεση δεν έδειξε να ξαναδούν το ζήτημα και βεβαίως εμείς του δηλώσαμε ότι υπάρχουν δύο πλευρές, έτσι, η Ράδος έχει δύο άκρα, το ένα το έχει διοίκηση, το άλλο όμως το έχουμε εμείς. Γι' αυτό θα το γυρίσουμε προς τη διοίκηση, διότι θα είμαστε εδώ όσες φορές χρειαστεί και απροειδοποιητά, για να μην λείπει ο κύριος διευθυντής, θα μας βρει μπροστά του και θα ακούσει αυτά που έχουμε να του πούμε και θα επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε. Εμείς εκ μέρους των σωματείων που ήρθαμε και από την Αττική εδώ, δηλώνουμε ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα συνεχίσουμε να τη συμπαράστασή μας προς τη συνάδελφα αλλά και προς όλους τους φορείς της περιοχής
για τις διευθυντήσεις μας για ένα σχολείο που θα λειτουργεί με όλα όσα είπαμε προηγουμένως και για συνάδελφους και ανημορίες, αλλά και με το βασικό αίτημα αυτή τη στιγμή να παρθούν πίσω οι διώξεις. Δεν θα περάσουν. Αυτό θα το θυμούνται, θα το πιστέψουν και αν δεν το πιστεύουν τώρα θα τους κάνουμε εμείς και να τους έρθει να το πράξουν. Τελεία και πάλι, θα τις πάρουν πίσω και θα είναι μέρα μεσημέρι. Θα το θυμούνται αυτό. Κύπρο Μακρά!